Καλημέρα, Μακρύ μου. Πέρασε μέσα στο σπιτικό μας. Περίπου σπιτικό μας. Τι κάνεις εδώ μέσα στο σπίτι μας? Τίποτα, Κωστάκη, χθες αράζαμε, είδαμε μια ταινία πολύ μίτ. Όχι, μαλάκα, εγώ κοιμήθηκα τέντωσα. Και σκεφτόμουν, λέω, αύριο έτσι να ξυπνήσουμε, φάμε ένα ωραίο πρωινάκι, να πάμε κάνουμε τις δουλίτσες μας, πάμε φυσί και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί θα κάνουμε σήμερα, Κωστάκη μου? Θα μαγειρέψω τα εξωπραγματικά pancakes του Μάικ. Για να ξεκινήσει η διαμοντικά ημέρα. Θέλουμε να κάνουμε ένα supermarket haul. Για να δούμε. Μανιτάρια, bacon, τρενταράκι. Τώρα είναι μεγάλα κλειτά με συνταγή. Ποιο είναι το ειδωλό σου, το μαγειρικό, ας πούμε? Το μαγειρικό μου ειδωλό. Αυτός που μου άρχισε να μπω στην μαγειρική, δηλαδή αυτόν που είδα και λέω, φίλε, θέλω να γίνω σαν κι αυτόν, ήταν όντως ο Άξιο Πετρετζίκης. Σοβαρά? Ναι, χωρίς μαλακίες. Είσαι ψαλίδι, μάλλον. Δεν θέλει ψαλίδι. Και τώρα. Τελείωνα. Είναι το κλασικό πράγμα της συνταγής. Βάζει αλεύρι όσο πάρει. Όσο πάρει. Αυτό το όσο πάρει είναι έτσι. Η νομίζω μας είναι έτοιμη. Βάζουμε εδώ τα pancake. Τρία pancake μερίδα. Γιατί είμαστε και αθλητές. Και λοιπόν, που λες, πολλοί θα αναρωτηθείτε εγώ πώς άρχισα να μαγειρεύω και τι κάνω γενικά με τη ζωή μου. Εγώ αυτή τη στιγμή παράδειγμα σπουδάζω σε ένα ΙΕΚ μαγειρικής. Τα μεσημέρια είμαι στη σχολή και τα πρωινά και τα απογεύματα τρέχω και την BAMFC. BAMFC είμαι ο General Assistant Manager. Που αυτό ο ήχος στα αγγλικά ακούγεται πολύ hot. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι με κορόιδεψαν. Είμαι έτσι εκεί, κατάλαβα, βοηθάει για όλα τα πράγματα. Επίσης, παράλληλα, σπούδαζα και σε μια σχολή logistics στην Κατερίνη. Ο μπαμπάς μου εδώ πρέπει να κλείσει το βίντεο. Γιατί πρόκειται να πω ότι την παράτησα τη σχολή. Και κάπως έτσι τρέχει η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Εδώ κάνω τις τυρανιτούρες μας. Εδώ πάνω αυτό. Περιμένω πρώτα από τον κύριο Χρυς Κόγια να με πάρει, να μαγειρέψουμε εκεί πέρα, να του δείξω τα μυστικά μου και να μου δείξει τα δικά του. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής, φίλε Κωστάκη. Επιτέλους, μαλάκα, με έχεις πάσει πίνα να πούμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε. Ένα taste test. Και έχει λιώσει έτσι και το τσέντερ μέσα, έχει γίνει όλο μου πολύ ωραίο. Για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Τι σου λέει? Κλείς την κάμερα, φίλε. Τρομέ. Τρομέ. Αυτό ήθελα. Αφού γεμίσαμε τις χιλίτσες μας με το φλεκοστάκι, τώρα θα πάμε να εκτελέσουμε τα χρέη του General Assistant Manager της BAM. Πάμε να πάρουμε το αμάξι του φίλου μας του Χάρη για να πάμε μέχρι την Περαία να πάρουμε κάτι ρούχα που πρέπει να παραδοθούν για τύπωμα, ώστε τα παιδιά να τα έχουν στην προπόνηση και να είμαστε έτσι ωραίοι ντυμένοι σε ίνι. Εγώ πάντως στα pancakes βάζω ένα 7,5 στα 10. 7,5 όντως. Τη δέχομαι αυτή την κριτική. Ναι, είναι λίγο σκληρή κριτική. Αλλά, επειδή αλλά αυτό σε κάνει καλύτερο. Έχω πάρει, όπως βλέπουμε, το γνωστό σε όλους ο αμάξι του Μάντνη. Αυτή η ομάδα μας παρέχει τα πάντα. Το μεσημέρι έχουμε lunch break σε εστιατόριο το οποίο το πληρώνει κάθε μήνα. Μετά έχουμε κοκτέιλάκι στο roof του Μακεδονία Παλάς. Για να λειτουργούμε λίγο πιο χαλαρά. Για να λειτουργούμε λίγο πιο χαλαρά, έτσι chill vibes. Και το βράδυ έχουμε spa. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όλοι θέλουν να μάθουν αυτό το πράγμα. Τι σχέση έχει ο Μάκρυ με το ποδόσφαιρο? Κανείς δεν ξέρει, αλήθεια. Είναι τελικά τόσο βίσμα ή δεν είναι? Λοιπόν, μάγκες. Είναι. Η αναδρομή με το ποδόσφαιρο ξεκινάει γύρω στην Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη Δημοτικού. Το πάω λίγο παλιά. Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού που λες. Κάνουμε και την καλή πράξη της ημέρας. Να σκάρω, αδερφέ. Που ξεκινάω εγώ και με πιάνει μια καύλα τώρα να παίξω μπάλα. Γιατί όλα τα παιδάκια στο Δημοτικό έπαιζαν ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων πάμε και ποδόσφαιρο για αυτά. Πάω, βγάζω το πρώτο μου δελτίο και επειδή εγώ τότε ήμουν πάρα πολύ χοντρό παιδάκι, ρε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ήμουν τρίτη δημοτικού και ήμουν για κιλά που πρέπει να είσαι πρώτη γυμνασίου, ξέρω εγώ. Okay. Να σκάσω από τι φωτογραφίε. Ξεκινάω εκεί να παίζω ποδόσφαιρο, πάω, βγάζω δελτίο στον Ποντιακό στην Αλεξανδρούπολη. Okay. Και πού να με βάλουν οι καημένοι? Έπρεπε κάπως κι εγώ να παίζω σαν παιδάκι. Με βάζουν τερματοφύλακα. Λίγο στερεότυπο, ε. Ότι σε βάλω τερματοφύλακα. Τι κάνω τώρα. Ξεκινάω προπονήσεις τέτοια. Είχαμε πάρει και ένα κύπελο και είχα κάτι φωτογραφίες που σηκώνουν ένα κύπελο στο ποδόσφαιρο. Ρε. Τι λες, ρε μαλάκα. Ότι ήταν ένα κυπελάκι τώρα, μίνι τουρνουάκι θα ήταν κάτι και τρολιά θα ήταν. Εδώ μεταξύ ξέρει και είναι πλάκα. Ότι μπορεί να με βάλαν τέρμα επειδή δεν μπορούσα να παίξω πουθενά αλλού, αλλά εγώ ήθελα να παίζω τέρμα. Δεν έπαιρνα την γλυκ αυτό το να σκοράρει τον γκολ. Πιο πολύ μου άρεσε να πέφτω, να βουτάω, να αποκρούω τέτοια από εδώ από εκεί. Γούστα να τρελάρε. Τώρα μετά σε κάποια φάση. Ο μπαμπάς μου είδε ότι όσο πήγαινα ποδόσφαιρο δεν έχανα κιλά. Και λέει το παιδί μου, επειδή τότε ήταν και ένα άλλο στερεότυπο, ότι θα το πάω
βόλεϊ να ψηλώσει το παιδί μου. Έχουμε ζήσει και αυτό το στερεότυπο. Ωραίο. Με πήγε βόλεϊ που λες, Κωστάκη, και στο βόλεϊ έχω κάνει μια απίστευτη καριέρα. Έχω πάρει τρίτη θέση στο Πανελλήνιο. Τι λες, ρε. Έχω μετάλλιο, έχω πάρει μόρια. Σαν πασαδόρος σέτερ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Το ότι δεν έπαιζα και ήμουν στον πάγκο δεν έχει σημασία. Όχι, ήμουν στην αποστολή, ήμουν στην 24. Συμμετοχές έχω 2. Αλλά δεν έχει σημασία, έχω μετάλλιο στο σπίτι μου, κρέμεται εκεί δίπλα στην κούπα του τένις. Γιατί έχω παίξει και τένις. Ρε μάλα, κάτι ακούω. Δεύτερη θέση σε μίνι τένις αγοριών. Έχεις πάρει ένα κύπελο με την αξία σου, ένα μετάλλιο. Με την αξία μου θα πάρω την κούπα με την πάμευση. Τίποτα μαλάκα που κατάλαβε σε ποια ζωή μου. Αυτό είναι έτσι. Γύρω-γύρω. Αυτό. Βυσματίας κατάλαβε. Και τέλος πάντων, για να φτάσουμε στο διατάφτα, λέει ο Χάρης, ο Μάντνη, είμαστε στην Αλεξανδρούπολη τώρα καλοκαίρι και λέει μαλάκες, λέει θέλετε να πάμε να παίξουμε. Εν τω μεταξύ είχαμε κάνει και ένα καλοκαίρι πριν Μάντνη FC που δεν το ξέρει κανένας. Είδε, ήμασταν πολύ μπιζμπιζέ. Και μετά λέει ο Χάρης την επόμενη χρονιά, λέει θέλω να το κάνω βιντεάκι την όλη φάση. Βρίσκουν όλη την ομάδα, έπαιξε ο Νικόλας, ήταν ο Δήμος, όλη η πρώτη ομάδα που είδαμε και ρε φίλε εντάξει επειδή εγώ και ήμουν κολλητός με το Χάρη και έπαιζα τέρμα τότε. Ένιωσαν και λίγο άσχημα να με πάρουν στην ομάδα. Και τέλος πάντων γίνεται η Μάντνη FC. Μου λένε μαλάκα θα παίξει τέρμα. Λέω εγώ ψήνομαι να παίξω τέρμα. Αλλά λέω εντάξει, μην περιμένετε και τρομερά πράγματα από μένα. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά μέχρι εκεί. Πρώτο match, Μάντνη FC, πιάνω πέναλτι, κάνω ματσάρα, τρελάθηκαν όλοι. Εγώ νόμιζα ήμουν ο Νόιερ τότε. Μετά έπνιξα κανένα μια 7-8 γκολάκια γενικά σε όλο το τουρνουά. Πολύ hate είχα φάει στη Μάντνη FC. Και είσαι άσχετος και βλάκα δεν βλέπει μπροστά σου και χαντακώνει την ομάδα και τέτοια. Εγώ μαλάκα το μεταξύ του τραϊχάρντα, ρε. Η πρώτη σεζόν Μάντνη FC πάει τρένο, πάμε τελικό, ήταν όλοι οι Ιωνοί με το μέρος μας. Ξεκινάει η δεύτερη σεζόν, τα expectations απόλυσαν στο Θεό. Και πάμε και αποκλειζόμαστε στον προημιτελικό. Εγώ τουλάχιστον ήξερα ότι ο Χάρης ήθελε κάποια στιγμή να κάνει δικιά του ποδοσφαιρική ομάδα. Και συζητάμε, ξέρω εγώ. Και λέει να είναι και ο Χάρης, ξεφύγει για αυτό να κάνουμε μια ομάδα. Και σκεφτόμαστε να την κάνουμε μαζί. Μετακόμισε ο Χάρης στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε και γνωρίζουμε τον Καρπούζη. Εγώ μόλις από τον Καρπούζη ήταν έτσι έρωτος με την πρώτη ματιά. Τέλος πάντων, κολλήσαμε από εδώ από εκεί. Τα βοήθησα τα παιδιά full να τρέξουν το project από την αρχή. Ξεκινάμε, ξέρω εγώ, το τρέχαμε full το καλοκαίρι. Ήμασταν οι τρεις μας, εγώ και οι Χάριδες. Και μετά ρε παιδί μου τα παιδιά, επειδή έβλεπαν ότι εγώ την πονάω την ομάδα, δηλαδή όντως την νιώθω λες και είναι δικιά μου. Θα τρέξω, θα αγωνιστώ και στις προπονήσεις προσπαθώ να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό όταν πηγαίνω, γιατί. Δεν πηγαίνω. Εντάξει, πηγαίνω. Μανώλη, εντάξει, μην γράψει τίποτα από κάτω. Και το είδαν αυτό τα παιδιά, ρε παιδί μου, και μου κάνουν μια πρόταση. Μου λένε, ξέρω εγώ, θες να γίνεις αυτός ο τύπος που θα μας βοηθάς, ξέρω εγώ, για δουλειές, τέτοια. Ένα παιδί για όλες τις δουλειές θέλανε τα παιδιά και βρήκαν εσένα. Και βρήκανε εμένα και λέω εγώ ναι γιατί όχι. Ήθελα να είμαι μέρος αυτού του project, σαν παίχτης δεν θα μπορούσα. Οπότε έπρεπε σαν κάτι άλλο να μπω κι εγώ μέσα στη φάση. Έχω στόχο πάντως να παίξω ένα 90 λεπτό official. Αυτή είναι κάπως η μήνυ ιστορία μου γενικά με το ποδόσφαιρο και πώς μπήκαμε στην επάνωση. Για τα σχόλια, βυσματία, μάκρυ όμως τι έχεις να πεις. Ας γινόταν και αυτή η βύσμα να έπαιρνα. Το σημερινό βίντεο είναι χορηγούμενο από την Binance, τη μεγαλύτερη εφαρμογή για συναλλαγή κρυπτονομισμάτων, την οποία και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε. Όπως είπε ο Carp, χρησιμοποιούμε και εμείς την Binance και εγώ προσωπικά κάνω μεγάλες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε ευρώ και τα μεταφέρω κατευθείαν στην τράπεζά μου μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πραγματικά είναι super fast. Όπως είδατε και από την προηγούμενη συνεργασία μας με την Binance, σας έχουμε ένα link στην περιγραφή που αν συνδεθείτε από αυτό το link έχετε 50 ευρώ cashback bonus στο λογαριασμό σας με το που ολοκληρώσετε όλα τα task στο Task Center. Πέρα από αυτό, αν κάνετε την εγγραφή σας από το link στο description και ολοκληρώσετε το πρώτο σας trade, μπαίνετε στην κλήρωση και για 500 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Binance που χορηγεί αυτό το βίντεο. Τσεκάρετε το στην περιγραφή και ξεκινήστε να μπαίνετε στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Φτάσαμε στην εξωτική Περαία και πάμε να δούμε τι έχουμε να παραλάβουμε. Παραλάβαμε την παραγγελία μας. Είναι αυτές εδώ οι φορμίτσες που βλέπετε, οι οποίες είναι τώρα χωρίς τον μπαμ. Θα πάμε να βάλουμε και τον μπαμ. Είναι ένα ταξίδι 34 χιλιόμετρων, μισή ώρα για να πάμε να παραδώσουμε μαζί του τάμπε. Καταλαβαίνετε, περνάει το κρούτζ μπαμ. Λεφταράδε είμαστε, ρε μαλάκα. Μπράβο μα. Έχουμε φτάσει στον προορισμό μα, είμαι εξουδετερωμένο. Φαίνεται κούρα στα μάτια. Εξουδετερωμένο. Εξουδετερωμένο, εντάξει, ρε μαλάκα. Πήγα να το παίξω λάμπη, αλλά λίγο χάθηκα στο λεξιλόγιο. Καλησπέρα. Ένα σηματάκι δηλαδή κάτω από το αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο, μόνο εδώ. Έγινε. Τέλεια, ευχαριστούμε. Γεια σας, καλή συνέχεια. Τελειώσαμε και με αυτό. Και τώρα τι έχει σειρά, Κωστάκι. Πάμε λίγο στο στούντιο να πιούμε ένα καφεδάκι ωραίο. Και μετά πρέπει να πάω στη σχολή γιατί έχω μία παρά 10 με 5 σχολή. Μην είσαι καθένα. Ρε μαλάκες. Καλημέρα και καλή βραδιά. Έχετε καθόλου την απορία για ποιο λόγο το δεύτερο επεισόδιο Day in the Life γίνεται με έναν παίκτη που δεν έχει πάρει ούτε ένα λεπτό σε επίσημα αγώνα. Απορώ πραγματικά στις ερωτήσεις αυτές με τους συμπαίκτες και αυτά τι θα. Κάνω προπονήσεις, ξέρω όλα τα παιδιά, σαν οικογένεια είμαστε κι όλοι. Εγώ δεν είχα αδέρφια. Βρήκα 27. Κατάλαβες. <Τα
Λοιπόν, Μάκρυ μου, γράφουμε. Είμαστε έτοιμοι. Γράφουμε. Ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις. Το κλασικό τσαγάκι σωσάκι που πρέπει να δίνει κάθε παίκτης. Θα με ξεφτυλίσετε δηλαδή τώρα. Ναι, τώρα θα σα καμίσω. Η πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος συμπαίκτης? Θα βγάλω το Χάρη, τον Τάσο και τον Ποτό και γενικά τα παιδιά από τη Μάτνευση, γιατί είναι άλλο. Δύο αγαπημένα έχω. Θα δυσκολευτώ, θα διαλέξω τον ένα, ο οποίος είναι ο Λάζαρος. Μας έχετε δει και σε πολλές στιγμές έτσι. Αγκαλιές, φιλιά από εδώ από εκεί. Έτσι, ωραίο ντου. Είναι πολύ καλό παιδί, έχει χιούμορ, έχει ωραίο χαρακτήρα. Μου αρέσει γιατί πιστεύει με την ομάδα. Είχαμε κατευθείαν connection, δηλαδή τον γουστάρω full. Σε ποιον παίκτη λείπει το κουμπί της πάσης από το χειριστήριο? Δύο είναι τα άτομα από τα οποία λείπει το κουμπί της πάσης από το χειριστήριο. Θα διαλέξω όμως τον έναν, γιατί μου αρέσει να τον πειράζω κιόλα λίγο έτσι να τον τρέχω. Είναι ο Τάι, ο οποίος ο άτιμος μπορεί να έχει περάσει 10 παίχτες αργότερα. Τους περνάει 1, 2, 3, 4, 5. Μόλις του έρχεται ο άλλος, αντί να κάνει μια πάσα εκεί, μια assist και να γίνει θεός, πάει να περάσει και εκείνον, τον κόβει και πάει τζάμπα ό,τι έκανε. Οπότε θα πω τον Ντάι, παρόλα αυτά το παιδί εντάξει, δίνει 10.000 άλλα πράγματα στην ομάδα. Οπότε εντάξει, θα βάλει και την πάσα, θα του κάνω εγώ δωρεάν το λογιστήριο μόνο χ. Ποιος είναι η ψυχή της ομάδας? Η ψυχή της ομάδας, δύσκολη ερώτηση γιατί δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου. Όντως, συμφωνώ. Δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου. Συμφωνώ. Η ψυχή της ομάδας σε σημείο που τους ξεσηκώνει όλους και τους δίνει το κίνητρο είναι ο αρχηγός της ομάδας μας, ο Χάρης. Προσπαθεί να μας μεταφέρει αυτή την όθηση που έχει ο ίδιος για αυτό το project. Τον κάνει πολύ καλά. Βλέπουμε έχει και αποτελέσματα. Έχουμε εδώ πόσες νίκες. Οπότε θα πω τον αρχηγό μας, τον Χάρη Τάσο. Ποιος πιστεύεις ότι είναι η πιο ήρεμη δύναμη? Φίλε, ήρεμη δύναμη. Θα χαρακτηρίσω ένα άλλο άτομο που το συμπαθώ πάρα πολύ και είναι ο Βασίλης ο Γιώργιακας, ο οποίος δεν τον βλέπεις, δεν μιλάει, δεν λαλάει, ξέρει πολύ καλά και έχει κατανόηση του τι παίχτης είναι. Θα κάτσει εκεί πέρα, θα βάλει την κορμάρα του εκεί, θα τον βάλει τον άλλο λίγο σώμα, θα τον ρίξει κάτω, θα κάνει μια διαγώνια πάσα που τη μιλάει έτσι παπ και δίνει άπειρα πράγματα στην ομάδα, στα ποτητήρια, έχει τα γκολ του, έχει τις ασίστ του, έχει το hype, οπότε Βασίλη Γιώργιακα, δικιά σου είναι αυτή η απάντηση. Ποιος είναι ο πιο δουλευτεράς της προπόνησης? Πιστεύω ότι είναι ο Γιώργος ο Μπουντής, παρόλο που στην αρχή είχε κάποιες ατυχίες, δεν του βγαίναν κάποια ματ, δεν είχε φτάσει την απόδοση του εκεί που ο ίδιος μπορεί να φτάσει όντως. Τα κάθισε, το πάλεψε και με γυμναστήριο ξέρω ότι πηγαίνει. Θέλει να πιέζει τον εαυτό του και γενικά το έχουμε δει και στα μάτια ότι έχει κάνει και μια τρομερή βελτίωση. Οπότε θα πω τον Γιώργο τον Κουντή. Μια και είπαμε για δουλευταρά, τώρα θέλω να μου πει ποιο είναι ο πιο τεμπέλης της ομάδας. Είναι κυρίες και κύριοι ο Βλάχος ο Θάνος. Ο οποίος ο τύπος ο μάγκας έρχεται έτσι με το μπουφανάκι της προπονήσης έτσι εκεί το διανομικό. Κουμπώνει ένα ποδοσφαιρικό παπούτσι το οποίο το έχει και στην αποθήκη και πάει εκεί μέσα, μιλάει λίγο τον μπαλάκι από εδώ από εκεί. Αλλά δεν είναι αυτός εκεί που θα στάξει μέχρι και το τελευταίο υδρότα κάτω ρε παιδί μου. Δηλαδή κατάλαβες τώρα, ας πούμε τρέχει η ομάδα μετά στο τέλος έτσι γύρω κύκλου στο γήπεδο και βλέπεις πάει όλο το team μπροστά, από πίσω είμαι εγώ και ο Βλάχος. Και πάμε έτσι με ένα δικό μας λοιπόν. Δηλαδή, και εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω και τον εαυτό μου, κατάλαβε. Θάνος Βλάχος, έτσι ήρεμος, κύριος. Παλιά σκοπή σε αυτήν. Ποιο συμπαίκτη σου θεωρείς είναι ο περισσότερο υποτιμημένο στην ομάδα από το κοινό? Μου έρχεται κατευθείαν ένα όνομα στο μυαλό μου. Ο Χολίδης, το παιδί που παίζει τέρμα, πίσω από μένα. Ο Χολίδης, ο οποίος παιδιά έχει τρομερές ικανότητες και τον βλέπω εγώ κάθε μέρα στην προπόνηση, είναι απίστευτος. Απλά μετά εντάξει τώρα είναι κάμερα, είναι φώτα, είναι όλα αυτά. Δεν νιώθει άνετα και να δώσει το 1000% γιατί έχει πάρα πολύ άγχος μέσα του. Όταν καταφέρει και τον καταπολεμήσει αυτό το άγχος όμως, θα δείτε τι διαμαντάκι κρύβουμε εκεί κάτω από τα κολπό στην BAM. Ποια πιστεύεις είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή για την BAM, εξαγωνιστικά μέχρι στιγμής? Ήταν όταν μία μέρα, ξέρω εγώ, εκεί καθόμασταν στο στούντιο εγώ και οι Χάριδες και λένε θα πάμε να κολλήσουμε σε όλη την πόλη αυτοκόλλητα, ώστε μέσα αυτά τα αυτοκόλλητα να σκανάρει ο κόσμος και να πετάγεται στο Instagram της BAM. Πάμε, τυπώνουμε, γυρνούσαμε στη Θεσσαλονίκη, τότε ήταν Ιούνιος, αρχές Ιουνίου, είχε 40 βαθμούς, περπατούσαμε στη Θεσσαλονίκη και κολλούσαμε αυτοκόλλητα σαν τους Ούγγαρους οπαδούς. Εκεί ήταν μια στιγμή η οποία και μου άρεσε, είχε χαβαλέ όλο σκηνικό. Και γενικά ήταν μια στιγμή την οποία την ξεχωρίζω. Πιστεύεις θα μπορούσε ποτέ να έχεις μια θέση στη βασική δεκάδα της ομάδας? Ο ανταγωνισμός μου στη θέση του τερματοφύλακα είναι αρκετά μεγάλο. Ήμουνα σε κάθε προπόνηση εκεί, προσπαθούσα 1000%, έκανα και ένα γυμναστηριάκι έτσι λίγο να χάσω κιλά από εδώ από εκεί. Και με λίγο με τη βοήθεια της διοίκησης μπορούσα να πάρω κανένα λεπτό θαρρό. Για βασικός, όχι γιατί μου λείπει εμπειρία, αλλά έτσι τώρα είμαι βασικός, κατάλαβες να παίζω εγώ τα 4 βουντί στο 1. Μπορεί. Εντάξει. Όχι. Τελευταία ερώτηση για σήμερα, Μάκρυ μου. Ποιον ξεχωρίζεις από την backstage ομάδα της BAM? Η backstage ομάδα της BAM αποτελείται από πολλά άτομα. Όλοι είναι ένας και ένας, από τον Άλκη μέχρι το Σάουλ που κάνει το μοντάζ, τον Κωστάκη, τον Winner, τη Λαμπρινή, την Αθηνά η οποία βγάζει εξαιρετικές φωτογραφίες που έχουμε σε κάθε match. Καλός ή κακός όμως, άσχετα αν είναι φίλος μου, κολλητός μου, θα πω τον Κωστάκη, τον cameraman, το παιδί που κρατάει αυτή την κάμερα, ο οποίος 24-7 είναι εκεί, να βγάζει τα γραφιστικά του, να τραβάει το sideline κάμερα της BAM. Είναι για μεγάλα πράγματα αυτό το παιδί, δεν μπορούσα να πω άλλον, αν και άλλοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Ο Κωστάκης είναι 24-7 εκεί. Συγκινημένος πλέον Μάκρυ μου. Καλά, αυτό το δεκάρι τώρα. Εντάξει, όντως. Και αφού τελείωσαν τώρα οι ερωτήσεις μας, πάμε προπονησούλα.
Πόσο δεν σε έχει. Ρε μαλάκα, 40 ευρώ ρε μαλάκα. Εμένα βρήκα. Μαλάκα, με έχεις κλείσει. Ρε μαλάκα, χάρης, το αφήνει εδώ συνέχεια ρε πούστη. Δεν το πιστεύω. Μαλάκα, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Τι έγινε. Μας γράψαν ρε μαλάκα. Πέτα το. Τι πέτα το ρε. Πέτα το ρε, στην εφορία γράφονται. Με τα στιγμή μην πάω στην εφορία, μην τα πληρώσω στα λεπτά αυτή, με κάνω φουλός. Full day προπόνηση σήμερα. Πάμε να δούμε εκεί και Χολίδη, Γιώργο Γκουντή, τα συμπεχτάκια μου στο τέρμα. Γιατί εμείς να ξέρεις Κωστάκι, είμαστε μια ομάδα μόνοι μας, γιατί προπονούμαστε ξεχωριστά την ομάδα. Δείξε εδώ τα ταγάρια. Εντάξει μαλάκα, ταγάρι, ε. Έρχεσαι το μαλάκα με το αμάξι του αρχηγού σου. Today live είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, day live του αμάξι. Τίποτα, κάνε αναστροφή και φύγει έτσι όπως ήρθε. Ποιος μιλάει, το κάνετε βίντεο. Ναι, το day in the life του Μάκρη. Το Μάκρη, ναι. Αυτή είναι η ομάδα. Είμαι έτοιμος, πάμε να βάλουμε γαντάκι. Που τα γαντάκια να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Χρήστο τον Μανδά, ο οποίος μας τα έχει δώσει. Σήμερα θα πάω και εγώ στα ποτά του θα πάω. Δεν θα βάλω ούτε ένα γκολ στην προπόνηση. Εσύ δεν θα τρέξεις. Εγώ τρέχω όλη μου τη ζωή, Κωστάκη. Δεν τρέχετε επειδή είστε τερματοφυλακές. Όχι, όχι, εμείς εδώ χαλαρά, γι' αυτό γίναμε τερματοφυλακές. Μας πάμε λίγο. Ο φίλος Κωστάκη προπόνησε τέλος και τώρα ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις του κοινού. Είσαι έτοιμος. Ο Παπουτσής κάτω Παύλα ρωτάει Madden FC ή Bam FC. Δύο ξεχωριστά κεφάλαια. Madden FC η πιο οικογένεια, εντελώς διαφορετικό project, πιο για χαβαλέ και όλα αυτά. Πάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε θα πω ότι την Madden FC την έχουμε στην καρδιά μου βαθιά. Είναι από εκεί που ξεκινήσαμε, ήταν η αρχή μιας τεράστιας πορείας. Αλλά πλέον Bam FC. Ο Ρέστης κάτω Παύλα Κάπα ρωτάει πόσο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχεις πάρει από φρουτάκια. Με δικό μου πάτημα, φρουτάκια, χωρίς να είναι κανένας μέσα, 100% δικό μου, είναι φίλε 320 ευρώ. Δεν έχω πάρει πολύ. Μαλάκα κοίμησε όλες τις σημαντικές σύν, το ξέρεις. Ο Σέργιος κάτω Παύλα Αγοραστός ρωτάει από πότε ξέρεις το Madden. Τον Χάρη τον ξέρω νομίζω από τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου. Δεν γνωριζόμαστε από πάρα πολύ μικρή. Επειδή ταιριάζαμε φουλ σε χαρακτήρες, δέσαμε πολύ, πολύ γρήγορα και ήρθαμε πολύ κοντά πρώτο έτος πανεπιστήμιο, δεύτερο εκεί. Ο Παυσανίας.gr ρωτάει πώς βλέπεις τον Κουντή ως θερματοφύλακα, θεωρείς είναι ανώτερο επίπεδο. Δείξε το Γιώργο τον Κουντή εκεί πέρα. Ο Γιώργος Κουντής είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο Γιώργος Κουντής είναι πολύ καλός θερματοφύλακας, είναι πολυτέλεια για το γαμματοπικό. Και πιστεύω ότι αν, το ξέρει και ο ίδιος, αν είχε λίγο περισσότερο ύψος, θα μπορούσε να κυνηγήσει επαγγελματική καριέρα. Γιατί το έχει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός, δεν υπάρχει κάποιος καλός στην ομάδα. Εντάξει. Εγώ σε κανένα μηνάκι θα είμαι καλός, δεν θα πάρω και θέση, αλλά τώρα άστον λίγο ακόμα. Με συγκινήσει πραγματικά. Σποτ, πες ένα μήνα συγκινώ, ρε μαλάκι. Όχι, τα άλλα αυτά δεν τα άξω, τα προηγούμενα άξω. Κατάλαβε τώρα, εγώ κάνω εδώ Q&A και άλλοι τρέχουν, μαλάκι. Έχουμε ερώτηση από αγαπημένο πρόσωπο. Τι? Τζαβού TV. Όχοχο! Πάμε λίγο Ζαβουλίνιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό να μαγειρεύεις? Μάκρυ ζούμε, Masterchef να σε δούμε. Έχω πάει στο Masterchef, αλλά δεν το ξέρει κανένας. Αυτή είναι μια ιστορία που θα υποθεί σε άλλη φάση. Τι εννοείς ρε μαλάκα, τώρα θα μας το πεις. Να το πω όντως. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, είχα πάει στην πρώτη καραντίνα, είχα δηλώσει συμμετοχή. Είχα κάνει ένα τερματισμένο γλυκό πανακότα με γεύση από γάλα δημητριακών, κράμπλ κακάο και μια σάλτσα από μύρτιλα. Με είχαν περάσει την επόμενη φάση, το δοκίμασαν. Εγώ είχα πάει με πάρα πολύ attitude, ρε. Και είχαν δει ότι ήταν και Madden FC και είχαν δει και μου λένε πώς το λένε, πώς να έρθεις για την όλη φάση YouTube και τέτοια. Και λέω, όχι, δεν είμαι YouTuber, λέω, γιατί μαγειρικά θέλω να έρθω τελείως. Με είχαν περάσει, αλλά μετά λόγω COVID είχαν πάρει τους μισούς και δεν ήμουν με τους μισούς, ήμουν σε επιλαχόντες και χάθηκε αυτή η φάση. Αλλά νομίζω ότι κάτι που μου αρέσει να μαγειρεύω πάρα πολύ είναι οι μακαρονάδες. Με οτιδήποτε. Τρέλαμε και ζυμαρικά και ρύζι. Ο Νικήτας κάτω Παύλα Νίκη ρωτάει: Μάκρυ, κανένα αγώνα βασικό θα παίξει μόνο πάγκο? Κοίτα, έχουμε κάνει μια άτυπη συμφωνία με τους προέδρους της ομάδας. Άμα είναι σίγουροι άνοδος, θα παίξουν ένα 90 λεπτό. Αλήθεια. Έχει γίνει αυτή η συμφωνία. Τουλάχιστον έτσι είπαμε. Να σηκώσω την κούπα ίσα ίσα και να βγούμε τώρα. Ό,τι κάνω τόσο χρόνια σε όλο το κλίμα. Τέλεια. Μάκρυ μου, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό που με ρώτησε. Από το team τερματοφυλάκων λοιπόν της BAM, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe εννοείται. Και κουδουνάκι. Και σας περιμένουμε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά. BAM FC! Καλά ξύνημα. Μαλάκα, τι κάνει εκεί? Θες να κάνω αυτό στο ρεπό μου από την BAM.